Ναι, φίλε. Κώστας είσαι. Ναι, κύριε μου. Μιλάω με τον μεγάλο δάσκαλο. Ο δάσκαλος είναι δίπλα. Εγώ είμαι ταπεινός συμπληρωτής. Θέλω τα φώτα σου, Κωστή. Πριν μία ώρα ήμουν σε ένα καφέ κάτω στο κέντρο της πόλης, εδώ Θεσσαλονίκη. Και με πλησιάζει μια κουπελίτσα 19 χρονών. Εγώ είμαι 43. Και μου λέει, φαίνεσαι και πολύ έμπειρος άντρας. Εσύ είπε. Σε παρακαλώ, θέλεις να μοιραστούμε τις εμπειρίες σου μαζί μου. Να σε ακούσουμε, ρε φίλε. Πριν το πρώτο έμφραγμα της εμπειρίας σου. Γιατί εκεί σε κόβω. 43. Πριν κάνεις οτιδήποτε, παίρνεις τον Κιάνο Σταυρό. Γιατί για να θες 19 χρόνο κοπελίτσα να βγεις βόλτα, θα έχεις και λεφτά. Να σε δουν τις αρτηρίες, φίλε. Καλό μεσημέρι. Τις αρτηρίες. Μισό λεπτό, είσαι παντρεμένος. Παντρεμένος είναι. Παντρεμένος. Παντρεμένος ή παντρεμένος χωρισμένος. Παντρεμένος. Και ποιος ο λόγος να πάρουμε το κοριτσάκι. Γιατί ο κόκκινος 19 χρόνια. Ποιος ο κόκκινος να πάρουμε το κοριτσάκι. Ναι. Να ανανεωθεί ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να ήταν κόρη σου. Και τι σε πειράζει εσένα. Λέγε. Μα εγώ τώρα λέω αυτό που μου έπαιγε, ρε παιδιά. Εσείς πώς το διαβάζετε, τι να κάνω. Έκανες τίποτα ή μας ρωτάς. Πολύ λιτά έδωσα από το κινητό μου τηλέφωνο. Λιτά έδωσε το κινητό. Λιτά το έδωσε. Καλά, περίμενε. Α, εσύ το έδωσες στο τηλέφωνο. Άμα, στη βράση κολλάει το σύνδρο. Κάτσε, εσύ έδωσες στο τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο, εσύ κατάλαβες τη βαρβατήλα. Καληνύχτα. Άιτε. Δεν μου λένε, κόκκινε. Το 2821 θα σε πάρει τηλέφωνο. Γιατί το κολλάς, ρε κόκκινε. Όταν με το Τσατσαρά βαρούσατε τις σημαίες του Πασόκ και είχε η Λιάννη Παπανδρέου με τον Ανδρέα τα είχαν, γιατί δεν τα έλεγες αυτά. Γιατί δεν τα έλεγες αυτά είπα και τα λες στον Ανθρωπάκο να πούμε. Κάτι καλό για το... Όταν εκείνη η Βουβάλα η Λιάννη είχε καβαλήσει τον Ανδρέα. Είπα κάτι καλό για το Πακό. Είπα κάτι καλό για το Πακό. Έλα, ηθικοπλάστη. Είπα ποτέ κάτι καλό για το Πακό ή για τη Λιάννη. Έλα, ο παδέ του Ράδιο Θεσσαλονίκη δεκαετία. Δεν είμαι οπαδός. Έλα. Μπερδεύεσαι. Έλα βορικότα τώρα. Έχει φάει πασοκικό χρήμα εκεί πέρα. Άντε βρε Πετόπουλε. Προμήθειες καλές εφέ. Ράδιο Φωνή της Τούμπας δουλεύει στο Χομεϊνί εκεί. Σε πειράζει ο Χομεϊνί. Πήγαινε στο Χομεϊνί. Σε πειράζει ο Χομεϊνί. Εντάξει, άσε τώρα. Σε πειράζει ο Χομεϊνί. Βάλουμε κανένα συνέντευξη. Ακόμα περιμένει. Εντάξει, λέγε φίλε. Έλα. Ηθικοπλάστη εσύ.